Αγαπητοί ακροατές του ΑΕΛΟ Πατρίδα, μέλη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος των είπα, στην Ελλάδα, Αμερικανοί πολίτες που ζείτε ή μένετε μόνιμα αλλά και περιστασιακά στην Ελλάδα, φίλοι του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, αυτή η εκπομπή είναι για σας. Είναι μια ενημερωματική εκπομπή, η οποία στόχο έχει να σας εξηγήσει πώς εγγραφόμαστε στους εκλογικούς καταλόγους της Πολιτείας, προκειμένου να ψηφίσουμε στις εκλογές του Νοεμβρίου που έρχονται. Η ψήφος στη ΣΥΠΑ δεν είναι υποχρεωτική, όπως την ξέρουμε εδώ στην Ελλάδα. Είναι μία ψήφος η οποία γίνεται κατόπιν αιτήσεως. Αυτή η αίτηση, για μας τους πολίτες που κατοικούμε στο εξωτερικό, γίνεται με αίτημα το οποίο αποστέλλεται στο election board, δηλαδή στο εκλογικό γραφείο της πολιτείας και της κομιτείας με την οποία είχαμε σχέση στις Ηνωμένε Πολιτείες όταν ήμασταν εκεί τελευταία φορά. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν και θα είμαστε πολύ σύντομοι αλλά πολύ περιεκτικοί στη σημερινή εκπομπή από την αρχή και η αρχή είναι αυτή εδώ η ιστοσελίδα fvap.gov όπου επαναλαμβάνω fvap.gov είναι στα αγγλικά όμως να γνωρίζετε για αυτά που έχετε προβλήματα με την αγγλική γλώσσα ότι μπορείτε με ένα δεξί κλικ να επιλέξετε translate του ελληνικά και θα μεταφραστεί η σελίδα αυτού του ε, στα ελληνικά. Βέβαια, η, η, μετάφραση είναι από το Google, πότε έχει κάποια προβλήματα, αλλά γενικά είναι βατή. Λοιπόν, αρχίζουμε λοιπόν, πολίτης του εξωτερικού ψηφοφόρου, πώς θα ψηφίσετε απόν, εντάξει είναι κακή διατύπωση λόγω της μεταφράσεως, θα, θα πάμε λοιπόν κατευθείαν εδώ πέρα, πώς το κάνετε, με τον εύκολο τρόπο, και κλικάρουμε συμπληρώστε την αίτηση ομοσπονδιακής ταχυδρομικής κάρτας FPCA κλικάρουμε και πάμε σε αυτή τη σελίδα online assistant σας επισημαίνει ότι θα χρειαστείτε εκτυπωτή και έναν υπολογιστή στον οποίο να είναι εγκατεστημένο το Adobe το πρόγραμμα 6 αν δεν το έχετε κλικάρετε εδώ download εν εγκαθιστάτε και προχωράτε. I accept, δέχομαι και πάμε κατευθείαν στην πρώτη, το πρώτο θέμα και βασικό. Μας δείχνει λοιπόν μία καρτέλα με το χάρτη της Αμερικής και των κτήσεων και μας ρωτάει ποια είναι η πολιτεία στην οποία ψηφίζεται. Λοιπόν, εδώ θέλει προσοχή. Η πολιτεία στην οποία ψηφίζουμε είναι αυτή με την οποία έχουμε μια διωτική σχέση. Δηλαδή, η πολιτεία στην οποία ήμασταν πριν φύγουμε εμείς ή οι γονεί μα από την Αμερική. Θα πάρουμε λοιπόν ένα παράδειγμα ότι ήταν το Τέξα. Κλικάρουμε λοιπόν το Τέξα. Και η επόμενη ερώτηση είναι jurisdiction, θα το μεταφράσω και ελληνικά, Δικαιοδοσία εννοεί σε ποια κομιτεία, ας πάρουμε λοιπόν στην τύχη ότι ήμασταν στην ε, Πολιτεία Armstrong. Πατάμε επόμενο και εδώ έρχομαστε σε ένα πάρα πολύ σημαντικό, έχει τέσσερις ερωτήσεις ε, χωρίς πολλά-πολλά. Θα σας υποδεικνύω να διαλέξετε την τέταρτη επιλογή ότι είσαστε Αμερικανός πολίτης που ζείτε εκτός της χώρας, το μεταφράζω και ελληνικά και η πρόθεση να επιστρέψει την βέβαιη, κλικάρουμε, πατάμε επόμενο. Εδώ λοιπόν συμπληρώνουμε στην επό, στο επόμενο πεδίο, θα, θα σας το κάνω και ελληνικά, προσοχή όμως, μη συμπληρώσετε στα ελληνικά τα πεδία, λατινικούς κατά προτίμηση κεφαλαίους χαρακτήρες. Πάμε λοιπόν, βάζουμε το όνομα. Πάμε κύριος. Ε, βλέπετε όμως είναι ελληνικά. Πρέπει να γράψουμε μίστερ. Ας γυρίσουμε πίσω στα αγγλικά. Πάμε πίσω. Πάμε στα αγγλικά εντάξει διότι όταν κάνετε το translate θέλει προσοχή μπαίνουν και τα παιδεία στα ελληνικά οπότε πάμε κατευθείαν Mr. εντάξει προχωράμε βάζουμε ένα τηλέφωνο 0030 θα γράψουμε το τηλέφωνο του ε, του κόμματος 875, το 876 81-00, fax δεν έχουμε, θα βάλουμε το, το, το mail του, του καναλιού, θα βάλουμε το όνομα, τώρα προς το παρόν βάζω τα δικά μου, θα βάλουμε την ημερομηνία γέννηση, στην στη τύχη θα τη βάλω, μην ξεχνάτε ότι στην Αμερική οι γράφουμε πρώτα το μήνα μετά τον, ε, το, την ημέρα. Λοιπόν, social security number. Εδώ θα βάλετε μόνο τα τελευταία τέσσερα ψηφία. Επίσης, σημαντικό, driver's license ID. Δεν βάζουμε ελληνική ταυτότητα. Βάζουμε, αν έχουμε, αμερικάνικο. Και αυτό γίνεται μόνο για την ευκολία της ταυτοποίησης. Αν δεν έχουμε, βάζετε none. Political party. Αυτό δεν γίνεται, επειδή θέλουν να σας ρωτήσουν τι ψηφίζετε, γίνεται για να ξέρουν <coughs> στις προκριματικές εκλογές ποια ψηφοδέλτια θα σας στείλουν. Να το δείτε και στην πλήρη οθόνη. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι ε, διαλέγουμε Republican, μιας και εμείς είμαστε Republican. Βέβαια να, το, να πούμε κάτι, ότι κάποιες πολιτείες, όπως η Washington DC, η Illinois, πολύ συχνά όταν βάζετε ρεπουμπλικανό, σα πετάνε το ψηφοδέλτιο. Αυτό είναι ένα θέμα. Δεν είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έχουν, έχουν γίνει προκριματικέ εκλογέ, να βάλετε την κομματική σας προτίμηση. Δεν θα πρόκειται να σα στείλουν ψηφοδέλτια προκριματικών. Οπότε, άποψή μου ή τίποτα ή προφανώς το Πάμε next. Voting residence. Η voting residence είναι η σημερινή σας ε, ε, διεύθυνση. Εδώ θα συμπληρώσετε κανονικά τη διεύθυνση εδώ στην Ελλάδα. Σε λατινικούς χαρακτήρες έτσι. Και να μην ξεχάσετε οπωσδήποτε να βάλετε και τον κωδικό. Τον ταχυδρομικό κώδικα. Πάμε στο επόμενο. Mailing address είναι η διεύθυνση στην οποία θα σταλεί το ψηφοδέλτιο. Να βάλετε και τον, το κωδικό, το zip code. Forwarding address δεν χρειάζεται να το, να το συμπληρώσετε. Πάμε στο επόμενο, next. Method to receive the ballot. Πώς θα λάβετε το ψηφοδέλτιο. Εάν έχετε οποιαδήποτε, θα το κάνω και ελληνικά να το δείτε, πώς θα λάβετε το λευκό ψηφοδέλτιο από το εκλογικό γραφείο. Ή θα το πάρετε με mail ή θα το πάρετε με ταχυδρομείο. Εάν έχετε έστω και την ελάχιστη αμφιβολία ότι ξέρετε να χειρίζεστε καλά υπολογιστή, σας συνιστούμε εν να το πάρετε με το ταχυδρομείο. Δηλαδή θα κλικάρετε τη δεξιά επιλογή mail. Εάν είσαστε, έχετε εκτυπωτέ, έχετε ευχέρεια με ηλεκτρονικού υπολογιστέ, πάρε, μπορεί να πάρετε το, υπο, το ψηφοδέλτιο με email, να το τυπώσετε και μετά να το επιστρέψετε. Πάμε λοιπόν στην επόμενη επιλογή, γρήγορα γρήγορα. Αφού λοιπόν ας υποθέσουμε ότι γράφουμε mail, όταν λέμε mail εννοούμε ταχυδρομείο email είναι ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Μην μπερδευτούμε. Ωραία. ελέγξτε τα στοιχεία, το mail και τα λοιπά. Πολύ ωραία. Έχουμε βάλει... Εδώ ερχόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη επιλογή, να τη δούμε στην πλήρη οθόνη. Και θα την μεταφράσω και στα ελληνικά. Θα μεταφράσουμε τη σελίδα στα ελληνικά. Καθορίστε την περίοδο λέει για την οποία θέλετε να λαμβάνετε ψηφοδέλτια. Θα κλικάρετε τη μεσαία επιλογή, όλες τι ομοσπονδιακέ εκλογές για τι οποίε δικαιούμαι. Και γιατί αυτό, Διότι κάποιε πολιτείε των Δημοκρατικών θα σα θεωρήσουν αυτόματα φορολογικό κάτοικο εάν ψηφίσετε σε, μικ, ε, σε μικρότερε ε, εκλογέ και όχι αυτέ του Νοεμβρίου, δηλαδή ε, δημοτικέ και τέτοια. Δεν χρειάζεται να το επιλέξει, θα επιλέξετε μόνο τι ομοσπονδιακέ εκλογέ. Δηλαδή, τα ψηφι... εμείς εμεί οι Αμερικάνοι του εξωτερικού, για να μην θεωρούμε σαν φορολογικοί κάτοικοι αυτών των πολιτιών, βασικά είναι ε, DC, Λινόη, Μέριλαντ, αυτοί οι λεγόμενε μπλε πολιτείε, ε, ψηφίζουμε μόνο στι ομοσπονδιακέ εκλογέ, δηλαδή στι εκλογέ για πρόεδρο, στι εκλογέ για βουλευτέ και οι ε, ε, γερουσιαστές. Τις υπόλοιπες που γίνονται ενδιάμεσα δεν, ψηφι... δεν, χρειάζεται να ψηφίσουμε δε... και έτσι αποφεύγουμε αυτό το σκόπλο. Πάμε γρήγορα λοιπόν στην επόμενη σελίδα. Η επόμενη σελίδα απλά σας δείχνει τα στοιχεία που πληκτρολογήσαμε πριν. Τα κοιτάτε ότι είναι σωστά, πατάτε next, επόμενο, τώρα. Φτάνουμε σε αυτή την σελίδα. Εδώ υπάρχουν τρία κόκκινα κουμπιά. Μας ενδιαφέρει το πρώτο, το πάνω, Δηλαδή κατεβάζετε το PDF, το αρχείο και το σώζετε με την, με την, έτηση, την εκλογική. Κατεβάζετε μετά το αρχείο με το φάκελο, τη δεξιά επιλογή, δηλαδή, διότι εμείς έχουμε στην Ευρώπη χαρτί Α4. Δεν έχουμε το 9,5-12 που υπάρχει στην Αμερική που είναι σε ίντσες. Λοιπόν, Πατάμε αυτά, κλικάρουμε αυτά τα δύο και μετά πάμε στα, στα, στα αρχεία που έχουμε σώσει και θα δούμε ότι στο μεν αρχείο που είναι η αίτηση είναι αρκετές σελίδες, είναι οι περισσότερες οδηγίες. Εντάξει. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η τελευταία σελίδα που έχει όλα αυτά τα στοιχεία, τα κοιτάμε να δούμε ότι είναι σωστά. Υπάρχει, υπάρχουν τα τέσσερα τελευταία ψηφία, είναι σωστά... Σωστέ οι διευθύνσει, δηλαδή η διεύθυνση παλιά τη Αμερική και η διεύθυνση σημερινή τη Ελλάδα. Υπογράφουμε με, με τη μεγάλη υπογραφή, κάτω εδώ αριστερά, θα το κάνω και μεγάλο. Και βάζουμε η ημερομηνία που, που συντάσσεται την αίτηση, με προσοχή, ότι πρώτα βάζουμε το μήνα, μετά την ημέρα και μετά το χρόνο. Δηλαδή, αν είναι 8 Μαρτίου, δεν λέμε ε, 8 Τρίτου, όπως λέμε στην Ελλάδα. Λέμε 03 κάθετος, 08 κάθετος, 2024. Αυτό λοιπόν το διπλώνουμε και θα το βάλουμε μέσα στο φάκελο, το άλλο χαρτί που έχουμε τυπώσει, ο οποίος είναι προσυμπληρωμένος. Βλέπετε ότι έχει στο πάνω ε, αριστερό τμήμα, έχει την ε, διεύθυνση της Ελλάδας, σωστά συμπληρωμένη. Και στο κέντρο έχει την διεύθυνση του εκλογικού γραφείου, όπου θα πάρουμε αυτό το φάκελο, θα προσθέσουμε, προσοχή, θα προσθέσουμε ακριβώς από κάτω τη, τη διεύθυνση, και που λέει παράδειγμα εδώ, Τέξας, θα προσθέσουμε USA, διότι το στέλνουμε από ελληνικό ταχυδρομείο, απλό ταχυδρομείο μια χαρά, αλλά πρέπει να γίνει γρήγορα τις πρώτες μέρες του Αυγούστου, άντε όσο μπορείτε τέλος πάντων πιο γρήγορα. Απλό ταχυδρομείο το στέλνετε στο εκλογικό ε, γραφείο και θα σας έρθει <coughs> τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές ε, Οκτωβρίου θα σας έρθει το ψηφοδέλτιο το οποίο θα συμπληρώσετε ε, με βάση τις οδηγίες. Κάθε πολιτεία έχει δικά της ψηφοδέλτια, κάθε κομιτεία έχει δικά της ψηφοδέλτια, δεν είναι όλα ίδια συμπίπτουν ως προς το όνομα του Προέδρου ε, και α, ε, Αντιπροέδρου των διαφόρων κομμάτων. Αλλά όλα τα άλλα είναι διαφορετικά. Δηλαδή, άλλου βουλευτέ ψηφίζετε αν είσαστε στο Τέξα, άλλου βουλευτέ ψηφίζετε αν είσαστε στη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, αυτά ήταν το πώ φτιάχνετε. Είναι πάρα πολύ απλή, πώ φτιάχνετε η, η αίτηση για τη συμμετοχή στι εκλογέ. Αφιερώστε λίγο χρόνο από την ημέρα σας να το κάνετε και λίγο χρόνο να το ταχυδρομήσετε από εμά εδώ στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα σας χαιρετούμε, σας καλούμε να ψηφίσετε στις εκλογές και αυτή η έκκλησή μας δεν είναι μόνο για τους Ρεπουμπλικανούς ψηφοφόρους, είναι για όλους τους Αμερικανούς ψηφοφόρους, διότι τα, και τα καλά και τα κακά δυστυχώς του πλανήτη εκπορεύονται από τη ΣΥΠΑ. Και τα τελευταία τριόμιση χρόνια μόνο κακά ακούμε. Είναι καιρός κατά την άποψή μας, να αλλάξει αυτό. Και για να αλλάξει υπάρχει ένας μόνο τρόπος, να ψηφίσετε. Ο Θεός να έχει καλά την Αμερική μου, να έχει καλά την Ελλάδα μας και να έχει καλά τον κόσμο μας. Από εμά το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στην Ελλάδα σας χαιρετούμε και περιμένουμε την ενεργή στήριξή σας και την ψήφο σας στις εκλογές του Νοεμβρίου. Ο πρόεδρος Τραμπ σας χαιρετίζει και εμείς τα στελέχη και εγώ, ο Τζόναθαν Κωνσταντίνου, πρόεδρο του Ελληνικού παρακτήματο, σα χαιρετούμε.